Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Blue Sky στις 9. Στα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών και την βελτίωση των προβλημάτων που αφορούν ακριβώς τη ρουτίνα τους, επικεντρώνεται η κυβέρνηση εν ώψη και της διεθνούς εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Το αμαξοστάσιο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής στο Κοροπή επισκέφθηκε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς από εκεί ξεκίνησαν δρομολόγια σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής τα 30 πρώτα νέα λεωφορεία από τα συνολικά 211, τα οποία στην πλήρη ανάπτυξή τους θα εξυπηρετούν 63 περιαστικές γραμμές της Αττικής. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υφυπουργό Βασίλη Οικονόμου για το χρονοδιάγραμμα ενίσχυσης των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής με συνολικά 950 καινούργια σύγχρονα απολύτως προσβάσιμα και για τα άτομα με αναπηρία λεωφορεία έως το καλοκαίρι του 2025 για την πύκνωση των δρομολογίων αλλά και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών στους πολίτες. Σε συνέντευξή του, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ανανέωσης αστικών και περιαστικών λεωφορείων στην Αττική. Επενδύει συστηματικά, όπως τόνισε, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ερωτηθείς και για τα ζητήματα που αφορούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη, την οποία, να θυμίσουμε ότι επισκέπτεται από αύριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι ήδη στην συμπρωτεύουσα κυκλοφορούν 110 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, περίπου το 1/3, όπως σημείωσε, του συνολικού στόλου της πόλης. Αναφέρθηκε ακόμη στο χρονοδιάγραμμα του μετρό για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και για το flyover, ένα σύνθετο, όπως είπε, έργο, το οποίο όμως προχωρά με μεγάλη ταχύτητα. Η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ανανέωσης και εξυγχρονισμού του στόλου των αστικών λεωφορείων και των περιαστικών λεωφορείων, των δρομολογίων που καλύπτουν συνολικά την περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Και αυτό το οποίο βλέπετε σήμερα είναι τα 30 πρώτα καινούρια λεωφορεία, τα οποία ήδη έχουν βγει στους δρόμους της Ανατολικής Αττικής. Είναι ένα μόνο μικρό τμήμα, όπως σας είπα, από μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία τελικά θα έχει ως αποτέλεσμα το καλοκαίρι του 2025 να έχουμε στην Αττική συνολικά 950 καινούρια λεωφορεία. Και όταν μιλάμε για καινούρια λεωφορεία, μιλάμε για λεωφορεία σύγχρονης, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Μιλάμε για λεωφορεία τα οποία είναι απολύτως προσβάσιμα στους συμπολίτες μας με αναπηρία. Μιλάμε για λεωφορεία με κλιματισμό, λεωφορεία τα οποία είναι απολύτως ασφαλή και τα οποία ουσιαστικά αναβαθμίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η κυβέρνηση αυτή έχει επενδύσει συστηματικά στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δρομολογούνται πολύ διαφορετικοί διαγωνισμοί προκειμένου να μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτοί είναι σύνθετοι διαγωνισμοί, οι οποίοι θέλουν το χρόνο τους προκειμένου να υλοποιηθούν. Αλλά πιστεύω ότι τους επόμενους μήνες οι συμπολίτες μας στην Αττική θα αρχίσουν να βλέπουν μια αισθητή διαφορά στην ποιότητα των παρεχόμενων μεταφορικών υπηρεσιών. Ήδη στην Θεσσαλονίκη κυκλοφορούν 110 καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία. Μιλάμε για περίπου το 1/3 του συνολικού στόλου των λεωφορείων της Θεσσαλονίκης, και στο οποίο έχει ήδη ανανεωθεί. Είναι κάτι το οποίο οι συμπολίτες μας στη Θεσσαλονίκη ήδη το διαπιστώνουν. Μέχρι το τέλος του έτους θα δοθεί σε λειτουργία και το μετρό της Θεσσαλονίκης. Το flyover είναι ένα σύνθετο έργο, το οποίο προχωράει και αυτό με μεγάλη ταχύτητα, αλλά γι' αυτό θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια αύριο. Αυτό το οποίο θέλω να κρατήσουν οι τηλεθεατές σας σήμερα είναι ότι η βούληση της κυβέρνησης να επενδύσει στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι δεδομένη και τα καινούργια λεωφορεία, τα οποία ήδη κάνουν την εμφάνισή τους στους δρόμους της Αθήνας, αποδεικνύουν ακριβώς αυτή τη βούληση. Και βέβαια το ζητούμενο, κύριε Παχλημίτζο, δεν είναι μόνο να αντικαταστήσουμε παλαιότερα λεωφορεία με νέα, είναι προφανώς να αυξήσουμε και την συχνότητα των δρομολογίων, έτσι ώστε οι συμπολίτες μας να εξυπηρετούνται καλύτερα. Μιλάμε πολλές φορές για τα ζητήματα τα οποία αφορούν το κυκλοφορικό πρόβλημα του λεκανοπεδίου. Η γρηγορότερη και πιο αποτελεσματική επένδυση στα μέσα μαζικής μεταφοράς αφορά στα λεωφορεία και φυσικά όχι μόνο στην αντικατάσταση των λεωφορείων, όπως σας είπα, αλλά στη μεγαλύτερη συχνότητα, στη σωστή επιτήρηση των λεωφορείων, έτσι ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες οι οποίοι παίρνουν τα λεωφορεία ότι θα φτάσουν στην ώρα τους
στον προορισμό τους. Όλα αυτά συγκροτούν ένα συνολικό σχέδιο παρεμβάσεων στα μέσα μαζικής μεταφοράς του λεκανοπεδίου, το οποίο, όπως βλέπετε, η κυβέρνηση αυτή υλοποιεί βήμα-βήμα. Οι συνολικές υποδομές του λεκανοπεδίου και η ενίσχυσή τους είναι κάτι το οποίο μελετάται, αλλά χρειάζεται βάθος χρόνου προκειμένου να υλοποιηθεί. Επιμένω πάρα πολύ, όπως σας είπα, στα ποιοτικά, σύγχρονα και ασφαλή λεωφορεία, αλλά και στη σωστή αστυνόμευση των λεωφορεολωρίδων, έτσι ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες ότι υπάρχει πραγματική εναλλακτική για το αυτοκίνητο. Και βέβαια σε αυτό θα ήθελα να προσθέσω και την μεγαλύτερη δημόσια επένδυση η οποία γίνεται σήμερα στη χώρα, που δεν είναι άλλη από τη γραμμή 4 του μετρό. Όπως γνωρίζετε, όπως υποθέτω ότι γνωρίζετε, οι δύο μετροπόλεις ήδη έχουν τοποθετηθεί. Η διάρρηξη της σύραγγας θα έχει ολοκληρωθεί ως το 2026, αλλά προφανώς μετά απομένει και η κατασκευή των πολλών σταθμών, ένα εξαιρετικά σύνθετο και δύσκολο έργο, το οποίο όταν όμως ολοκληρωθεί θα αλλάξει δραστικά την εικόνα του λεκανοπεδίου, διότι όλοι γνωρίζουμε τις ευεργετικές επιπτώσεις που το μετρό έχει ως προς την βελτίωση της ποιότητας των μεταφορών στο λεκανοπεδίο. Η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών σε όλους τους τομείς αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης, σημείωσε σήμερα κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης. Εκτός από την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, στάθηκε ιδιαίτερα στην ενίσχυση του προϋπολογισμού, αναφορικά με την αύξηση του προϋπολογισμού στα προγράμματα βάουτσερ βρεφονιπιακών σταθμών και κέντρα για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρία, αλλά την ενίσχυση επίσης των προγραμμάτων που αφορούν στη στέγαση. Δόθηκαν σήμερα στην κυκλοφορία 30 από τα συνολικά 211 λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που προμηθεύτηκε ο ΑΣΑ για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες στην Ανατολική και τη Δυτική Αττική σε εξυντρατείς περιαστικές γραμμές. Η βούληση της κυβέρνησης να επενδύσει στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι δεδομένη. Και τα καινούργια λεωφορεία, τα οποία ήδη κάνουν την εμφάνισή τους στους δρόμους της Αθήνας, αποδεικνύουν ακριβώς αυτή τη βούληση, τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός στην επίσκεψή του στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΑ στο Κοροπή. Ήδη 140 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία πραγματοποιούν δρομολόγια στους δρόμους της Αθήνας και 300 λεωφορεία φυσικού αερίου θα προσθεθούν ως το επόμενο καλοκαίρι. Στόχος είναι, μέχρι το τέλος του 2025, ο στόλος των λεωφορείων στην Αττική να αναβαθμιστεί με συνολικά 950 νέα λεωφορεία. Επιπλέον, την Παρασκευή υπογράφηκε νέα σύμβαση για την προμήθεια 300 λεωφορείων σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, εκ των οποίων τα 100 θα παραδοθούν μέσα στο επόμενο τρίμηνο και θα δοθούν στην κυκλοφορία στις αρχές του 2025, οπότε θα παραδοθούν και τα υπόλοιπα 200. Επίσης, ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση για τον νέο διαγωνισμό που αφορά 700 καινούργια οχήματα, εκ των οποίων τα 200 είναι τρόλεϊ. Στη Θεσσαλονίκη, 110 καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία κυκλοφορούν στους δρόμους της πόλης, κάτι που σημαίνει ότι περίπου το 1/3 του συνολικού στόλου των λεωφορείων της πόλης έχει ήδη ανανεωθεί, ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα δοθεί σε λειτουργία και το μετρό Θεσσαλονίκης. Η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών σε όλους τους τομείς αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Γι' αυτό το λόγο επενδύουμε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ στο συνολικό πρόγραμμα αναβάθμισης των δημόσιων συγκοινωνιών. Με απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αυξάνεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος για τα βάουτσερ σε βρεφονιπιακούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρία κατά 18 εκατομμύρια ευρώ. Ο αρχικός προϋπολογισμός για τη φετινή χρονιά ήταν αυξημένος σε σχέση με πέρσι ήδη κατά 20 εκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα συνολικά να αυξάνονται κατά 38 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτά τα χρήματα θα καλυφθούν επιπλέον 6.300 vouchers για περίπου 5.000 βρέφη και νήπια, 1.300 άτομα με αναπηρία άνω των 22 ετών για την ένταξή τους στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης με αναπηρία και επιπλέον για 106 παιδιά για ένταξη στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης τυπικής ανάπτυξης. Η στήριξη της οικογένειας είναι το πιο σημαντικό μέλημα της κυβέρνησης. Οι γονείς χρειάζονται και έχουν τη στήριξή μας. Γνωρίζοντας πόσο σημαντικό είναι να μπορούν να εξασφαλίσουν μια θέση για τα παιδιά τους σε έναν βρεφονιπιακό σταθμό, εξαντλούμε κάθε δυνατό περιθώριο ώστε να τηρήσουμε τη δέσμευσή μας για κάλυψη όλων των αιτήσεων που έχουν πλήρη φάκελο, δίνοντας μάλιστα τη φετινή χρονιά αυξημένη μοριοδότηση για μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνους και πολύτεκνους.
Στο ΣΥΡΙΖΑ να περάσουμε τώρα. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συνεδριάζει αύριο στις 6 το απόγευμα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έπειτα από την, μετά την τελευταία σύγκλησή της πριν τη θερινή ανάπαυλα της Βουλής, την ημέρα, θυμίζουμε, διαγραφής του Παύλου Πολάκη μετά από όσα έγιναν με την Αθηνά Λινού. Κατά πληροφορίες, στην κοινοβουλευτική ομάδα που συγκαλείται αύριο αναμένεται να συμμετάσχει ο Στέφανος Κασελάκης διαδικτυακά. Βρίσκεται στα Χανιά, θυμίζω, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται ακόμη και να επιστρέψει στην Αθήνα προκειμένου να παρευρεθεί στη συνεδρίαση αυτή που θεωρείται κρίσιμη. Επίσημα αφορά στον προγραμματισμό δράσεων εν ώψη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου. Σημειωτέων όμως ότι στο σημερινό briefing με τους δημοσιογράφους από την Κουμουνδούρου και την κυρία Κεχαγιά δεν υπήρξε σχετική ενημέρωση για την σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας αύριο το απόγευμα εκτάκτως. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί προς το παρόν το πρόγραμμά του κανονικά στα Χανιά, ωστόσο όλα θεωρείται ότι είναι ανοιχτά. Στην πόλη των Χανίων, πέρα από τις επαφές που έχει με την τοπική κοινωνία, κάνει και τις τελευταίες ετοιμασίες για τον γάμο του με τον Τάιλερ Μακμπεθ. Είχε σήμερα συνάντηση και με την Ομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά, μια εκλογική περιφέρεια στην οποία έχει έρισμα ο Παύλος Πολάκης. Νωρίτερα ο Στέφανος Κασελάκης με ανάρτησή του στο X κάλεσε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να ρίξουν τους τόνους και σχολίασε ουσιαστικά τις καταγγελίες της κυρίας Νοτοπούλου. Η κυρία Νοτοπούλου είπε ότι δέχεται bullying από τρολ, τα οποία πρόσκυνται, όπως είπε, στον πρόεδρο. Χαρακτηριστικά έγραψε ο κύριος Κασελάκης ότι μετά από μια προγραμματισμένη πολιτική γραμματεία, στην οποία παρουσιάστηκαν αναλυτικά οικονομικά στοιχεία και σχέδιο εξορθολογισμού από τη διοίκηση των κομματικών μέσων ενημέρωσης, ο δημόσιος διάλογος για τον ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει νοσηρός, τονίζει ο κύριος Κασελάκης. Προφανώς πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά στο κόμμα και η Επιτροπή Καταστατικού που συγκροτήθηκε ήδη μελετά πολλές πολύ δημιουργικές προτάσεις που έχουν στείλει τα μέλη μας. Παροτρύνω, λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όλες και όλους να κατευνάσουν τους τόνους και να μην τροφοδοτούν τα συστημικά ΜΜΕ που βασίζονται στη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ για τα συμφέροντά τους. Και συγχρόνως καταδικάζω, λέει ο κ. Κασελάκης, οποιοδήποτε bullying διαδικτυακά ή διαζώσεις στην τηλεόραση ή στην Βουλή, στο γήπεδο ή στο σπίτι. Δεν νοείται, σημειώνει, να στοχοποιούνται συμπολίτες μας για αναπηρία, για τη φυσική εμφάνισή τους, για τον προσανατολισμό τους, για την καταγωγή τους και ούτω καθεξής. Όσοι παραβιάζουν αυτές τις αξίες που τις κρατώ ακράδαντα μέσα μου, δεν με εκπροσωπούν, καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Η σύγκληση τώρα της κοινοβουλευτικής ομάδας έρχεται στη σκιά της νέας κρίσης μετά την αμφισβήτηση Κασελάκη από τον διαγραφέντα Πολάκη, ο οποίος δεν αποκλεί ακόμη και το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ο ίδιος την Προεδρία. Σε μια απόπειρα να καθοδηγήσει τις εσωκομματικές εξελίξεις, ο Παύλος Πολάκης επέλεξε το αντάρτικο, δείχνοντας για την ώρα να μην υποχωρεί και παίρνοντας πρώτος θέση στην εσωκομματική κούρσα, η οποία μοιάζει αρκετούς να τους συγκινεί. Έθεσε ουσιαστικά θέμα ηγεσίας, εκτός το ότι επιτέθηκε επανειλημμένα στην Αθηνά Λινού. Περιέγραψε το Στέφανο Κασελάκη ως αδύναμο να παράξει ικανοποιητικό αντιπολιτευτικό έργο και προγραμματικό λόγο ικανά να προκαλέσουν την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Στην Κεντρική Επιτροπή, στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, αναμένεται να ξεκαθαρίσει το εσωκομματικό τοπίο και να διαφανούν οι προθέσεις τόσο της ηγεσίας όσο και αυτών που την αμφισβητούν. Η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Βούλα Κεχαγιά, ρωτήθηκε στο καθιερωμένο σήμερα briefing των πολιτικών συντακτών επανειλημμένα για τις εξελίξεις και τις διαφαινόμενες προθέσεις του Παύλου Πολάκη. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει στα όργανα. Ο κύριος Πολάκης μιλάει πολιτικά και καλούμε όλα τα στελέχη του κόμματος που ενδιαφέρονται για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και το να είναι μια αξιόπιστη αξιωματική αντιπολίτευση η οποία μελλοντικά θα διεκδικήσει τη διακυβέρνηση της χώρας να μιλούν ανοιχτά και να λένε τις αλήθειες τους.
ο πρόεδρός μας, ο Στέφανος Κασελάκης, λέει ότι όποιος θέλει να μιλήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, στέλεχος, μέλος, ψηφοφόρος, προβεβλημένο ή κορυφαίος στέλεχος ή μεσαίος στέλεχος, αυτό μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει και μέσα στα όργανα, μπορεί να το κάνει και στο δημόσιο λόγο, αλλά πρέπει να μιλάει με αλήθειες και να παρουσιάζει τι ακριβώς επιθυμεί να κάνει σε σχέση με την παρουσία του στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στο πρώτο σας ερώτημα, κύριε Σβέρκο. Θα επαναλάβω αυτό που είπε ο κύριος Κασελάκης στην πολιτική γραμματεία. Ότι ο ίδιος δεν θέλει να ταλαιπωρήσει άλλο τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θέλουν μία ηρεμία σε αυτό το κόμμα, θέλουν να το δουν να προχωράει μπροστά ενωμένα και ενωτικά και θέλουν να το δουν κάποια στιγμή στις επόμενες εκλογές να αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Εφόσον όμως υπάρξει η πρόσκληση ότι τίθεται θέμα αμφισβήτησής του και αυτό πάρει επίσημη μορφή, είναι ευπρόσδεκτη η όποια πρόσκληση θα του απευθυνθεί η πρόκληση, αν θέλετε, από όποιον και σε αυτήν την περίπτωση θα κινηθούν οι διαδικασίες. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι σύμφωνα με το καταστατικό μας απαιτούνται το 50% συν 1 των υπογραφών των μελών της Κεντρικής Επιτροπής για να περάσει μία πρόταση αμφισβήτησης μορφής στο πρόσωπο του όποιου Προέδρου. Εκτός συνόρων θα περάσουμε τώρα. Ρευστή και ανησυχητική παραμένει η κατάσταση στην Μέση Ανατολή ύστερα από τις άκαρπες μέχρι τώρα διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, παρά τις ασφικτικές πιέσεις των Μεσολαβητών χωρίς συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στον Παλαιστινιακό θύλακα, έληξαν διαπραγματεύσεις στο Κάιρο εν μέσω του τελευταίου κύκλου κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Και ενώ το Ιράν προειδοποιεί εκ νέου με αντίπεινα, η αντίδραση του Ιράν στην Ισραηλινή τρομοκρατική επίθεση στην Τεχεράνη θα είναι μετρημένη και καλά υπολογισμένη. Δεν φοβόμαστε την κλιμάκωση, αλλά δεν την επιδιώκουμε, σε αντίθεση με το Ισραήλ, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αρακτσί. Συνομιλίες κατέρευσαν για άλλη μια φορά, αν και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι στο παρασκήνιο συνεχίζονται. Αυτό, σύμφωνα με το Sky News, αποτελεί μια κακή είδηση, αφού καταδεικνύει ότι η Χεζμπολάχ στο βόρειο μέτωπο θα συνεχίσει να επιτίθεται στο Ισραήλ. Οι διαβουλεύσεις είναι πυρετώδεις, τονίζουν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Χαρακτηρίζουν τις συνομιλίες επικοδομητικές, παρά το γεγονός ότι Ισραήλ και Χαμάς απέρριψαν τις συμβιβαστικές προτάσεις. Βασικό αγκάθι φαίνεται να παραμένει ο έλεγχος από το Ισραήλ του διαδρόμου Φιλαδέλφια στα σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο. Εργαζόμαστε πυρετωδώς, είπε ο Τζέικ Σάλιβαν, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας στο Λευκό Οίκο. Ο Ισραηλινός στρατός δίνει στη δημοσιότητα πλάνα τώρα της προληπτικής, όπως τη χαρακτήρισε, επίθεσής του σε θέσεις της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου. Περιοχές έχουν ερημώσει. Οι δυνάμεις της Χεζμπολάχ επιχείρησαν να χτυπήσουν βάση των Ισραηλινών στρατιωτικών υπηρεσιών. Πληροφοριών, μάλιστα, κοντά στο Τελαβίβ, όπως επεσήμανε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Νασράλα, με τον Ισραηλινό στρατό να αρνείται ότι πέτυχαν το στόχο τους. Η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή παραμένει ρευστή. Ισραήλ και Χεζμπολάχ τονίζουν ότι οι στρατιωτικές τους επιχειρήσεις έχουν πετύχει. Και οι δύο πλευρές, ωστόσο, δείχνουν απρόθυμες για μια ολομέτωπη γενικευμένη σύγκρουση. Το Ισραήλ βρίσκεται σε ρυθμούς πολεμικής προετοιμασίας για πανενδεχόμενο. Υπήρξαν και υπερπτήσεις μαχητικών το πρωί πάνω από το Τελαβίβ, όπως και αυστηροποίηση των οδηγιών της λογοκρισίας προς τα μέσα από το στρατό. Κάτι που συμβαίνει μόνο σε περιόδους έκτακτης ανάχης. Η Χεζμπολάχ μίλησε για πρώτο στάδιο της απάντησής της χθες. Στο Ισραήλ υπάρχει φανερή ικανοποίηση για τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, που βοήθησαν πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της επίθεσης και μεγιστοποίησαν ουσιαστικά τη δυνατότητά του να δράσει προληπτικά, καταστρέφοντας περίπου 60% των πυράβλων που επρόκειτο να χρησιμοποιήσει η Χεζμπολάχ, αλλά και τις βάσεις εκτόξευσή τους. Ενδιαφέρον έχει και η εκτίμηση μέσων ενημέρωσης στο Λίβανο, τα οποία επισημαίνουν ότι δεν αποκλείεται η Χεζμπολάχ μετά το χτύπημα να εφαρμόζει μια στρατηγική εξόδου από την κρίση, αφενός μεν διασώζοντας την εικόνα της στο εσωτερικό μετά περί χτυπήματος στην καρδιά του Ισραήλ κλπ. Και απ' την άλλη, αποφεύγοντας τη διευρυμένη σύγκρουση, αφού ούτε η ίδια δεν θέλει χτύπημα, εξού και η καθυστέρηση του χτυπήματος που είχαμε.
broken down once again. This, of course, is bad news for that as well, because it suggests that that Hezbollah in the north will continue to attack Israel. We are feverishly working in Cairo as we speak with our team and the teams of the other mediators, as well as with the Israelis, to get to a ceasefire and hostage deal. The towns and villages here in southern Lebanon are deserted. They're like ghost towns. Most people have fled to safer areas, as they have too across the border in Israel. هذه القاعدة تبعد عن حدود لبنان تقريبا 110 كيلومتر يعني لد العمق وتبعد عن حدود مدينة تل أبيب. בניגוד לטענות של חיזבאללה, לא היו פגיעות בבסיסי צה"ל, לא בצפון ולא במרכז. Ραχδαίες είναι οι εξελίξεις, για να αλλάξουμε θέμα, μετά από τον θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ στην Χαλκιδική, στο Πευκοχώρι εκεί. Το τραγικό περιστατικό προκάλεσε την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, ο οποίος ζήτησε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής να επιμεληθεί προσωπικά όλες τις εισαγγελικές έρευνες που είναι σε εξέλιξη, ώστε να ολοκληρωθούν τάχιστα και να αποδοθούν άμεσα ποινικές ευθύνες. Νέα στοιχεία κατέθεσε στην εισαγγελέα ο πατέρας του άτυχου νέου. Με έγγραφά του τονίζει ότι το Λούνα Πάρκ λειτουργούσε παράνομα τη φετινή χρονιά και διέθετε υπεύθυνες δηλώσεις αντί για πιστοποιήσεις που απαιτούνται από τον νόμο. Στο δικαστικό Μέγαρο Πολυγύρου στη Χαλκιδική μετέβει ο πατέρας του άτυχου Γιάννη, που σκοτώθηκε σε Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι πριν από μια εβδομάδα. Μαζί με τους δικηγόρους που εκπροσωπούν την οικογένεια, κατέθεσαν έγγραφα για ακαταλληλότητα και παρανομίες της επιχείρησης φέτος αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Στο πλάι του είχε και τον μικρότερο γιο του, που έζησε από κοντά τον τραγικό θάνατο του 19χρονου. Το παλικάρι μου ακολουθεί. Είναι ο μόνος που ξέρει πραγματικά τι έχει γίνει. Τι ακριβώς θα καταθέσετε σήμερα? Όλα τα έγγραφα τα οποία συμπληρωματικά αποδεικνύουν τη συμμετοχή ανθρώπων και καταστάσεων. Πολλών. Αρκετών. Ήδη από χθες, επισκεπτόμενος για άλλη μια φορά το χώρο που έχασε το παιδί του, ο πατέρας του 19χρονου είχε προαναγγείλει από το πρωί της Κυριακής ότι διαθέτει έγγραφα που αποδεικνύουν τη σχέση του Δήμου Κασάνδρας με τον 58χρονο επιχειρηματία του Λούνα Πάρκ. Έχω στα χέρια μου πλέον επίσημα, με δημόσια έγγραφα, τη σχέση του Δήμου με το συγκεκριμένο επιχειρηματία, με απευθείας αναθέσεις του 21, χωρίς να υπογράφει και χωρίς να περνάει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Υπάρχει σχέση Δήμου και συγκεκριμένου επιχειρηματία τουλάχιστον τα τελευταία 4 χρόνια. Με απευθείας αναθέσεις και εντάλματα πληρωμών. Κατέθεσε έγγραφα που αποτυπώνουν απευθείας αναθέσεις στο συγκεκριμένο επιχειρηματία το 2021, χωρίς απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ούτε υπογραφή του. Επιπλέον αποκαλύπτει ότι ο επιχειρηματίας λειτουργούσε τα μηχανήματα με υπεύθυνες δηλώσεις υπογεγραμμένες από ειδικό τεχνικό και όχι με πιστοποιήσεις, όπως ορίζει ο νόμος. Για όλη την καλοκαιρινή περίοδο του 24 είχε ελεγχθεί και αποτελείται από και δίνει όλη την πληροφόρηση με σφραγίδα του. Ο πατέρας του 19χρονου καταγγέλει πλημέλειες σε όλη τη λειτουργία των παιχνιδιών και μηχανημάτων. Μια διάταξη του 20 λέει και αναφέρει ρητά ότι θα πρέπει ο επιχειρηματίας να καλεί επίσημη εταιρεία αναγνωρισμένη, συμβεβλημένη με το δημόσιο, και για το κάθε μηχάνημα να μετράει με ειδικά μηχανήματα την ταχύτητα, την περιστροφή, την αντοχή των σιδήρου, και να βγάζει ένα ειδικό πιστοποιητικό και να το παραδίδει, το οποίο θα μπαίνει μέσα στο φάκελο της επιχείρησης. Από αυτά δεν υπάρχει τίποτε. Στο χώρο του Λούνα Πάρκ πραγματοποιήθηκε τρισάγιο παρουσία συγγενών και φίλων της οικογένειας. Έρευνες που είναι σε εξέλιξη και αφορούν το Λούνα Πάρκ και τα όσα συνέβησαν σε αυτό, ζητάμε παρέμβασή του ο προϊστάμενος Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκος Καλίδης, σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του 19χρονου Γιάννη. Μεταξύ άλλων, η έρευνα αφορά το δυστύχημα, το καθεστώς λειτουργίας και την αδειοδότηση της επιχείρησης τα προηγούμενα χρόνια, όπως επίσης και στις βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις για την καταλληλότητα των μηχανημάτων κατά τα τελευταία έτη. Επιπλέον, οι έρευνες συνεχίζονται και όλα τα στοιχεία θα προσθεθούν στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί.
Ο τραγικός πατέρας αυτό το οποίο λέει στις εισαγγελικές αρχές και φέρνει και στη δημοσιότητα με τα έγγραφα τα οποία προσκομίζει είναι ότι εδώ και χρόνια υπήρχε ένα καθεστώς ασυδοσίας στη λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης και μάλιστα επιρρύπτει ευθύνες και στον Δήμο, ο οποίος όπως λέει με απευθείας αναθέσεις χωρίς καν την υπογραφή του επιχειρηματία και χωρίς την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο προχωρούσε λοιπόν σε απευθείας αναθέσεις συνεργασίας με το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Άρα υπήρχε, όπως αφήνει να εννοηθεί, ένα δούνε και λαβήν και καλεί τις εισαγγελικές αρχές να ερευνήσουν σε βάθος το συγκεκριμένο ζήτημα και να καλέσουν και νέους μάρτυρες τους οποίους και κατονομάζει ότι μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν σε αυτήν την έρευνα. Είναι ένα θέμα για το οποίο έχουμε πολλά ακόμη να δούμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στον χάλκινο Ολυμπιονίκη του Παρισίου. Θα πάμε τώρα τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα επίκοντο στην Diamond League, που διεξάγεται στην Σιλεσία της Πολωνίας σε μια προσπάθεια εκπληκτική, μια προσπάθεια πραγματικά εκπληκτική. Ο 24χρονος Μανόλο ξεπέρασε τα 6 μέτρα και έγινε ο πρώτος Έλληνας και ο 21ος αθλητής συνολικά στον πλανήτη που το έχει πετύχει αυτό, επιβεβαιώνοντας ότι ανήκει πλέον στην ελίτ του αθλήματος. Και να εδώ Εμμανουήλ Καραλής. Τρίτη και έσχατη προσπάθεια να περάσει τα 6 μέτρα στο meeting της Σιλεσίας κάτω από την επιβράβευση και το επιθυμίες του κοινού και του Πιότρ Λίσεκ βεβαίως. Για να δούμε. Καταπληκτικός Καραλής. Πέρασε τα 6 μέτρα. Γράφει ιστορία ο Εμμανουήλ Καραλής. Αποδεικνύει πόσο μεγάλος αθλητής είναι και πώς κορυφώνει αυτή τη χρονιά την απίστευτη για αυτόν, κάνοντας το όνειρό του πραγματικότητα στην Πολωνία. Στη Σιλεσία. Γράφει ιστορία, γίνεται ο πρώτος Έλληνας αθλητής επικοντιστής που περνάει τα 6 μέτρα. Ένα ύψος, ένα φράγμα που πριν από λίγο καιρό θα έλεγε κανείς ότι ήταν απίστευτο, απραγματοποιητό και αδιανόητο, το καταφέρνει ο Εμμανουήλ Καραλής. Περνάει πάνω από τα 6 μέτρα, γράφει ιστορία. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.